να ξεκινήσω λέγοντας, ευχαριστώντας την Ευρωκοινωνική Ομάδα γιατί δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια όντως πολύ επίκαιρη συζήτηση γύρω από ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια συζήτηση που, όπως καταλαβαίνετε, επειδή βρίσκεται ακριβώς, αν θέλετε, στην αιχμή του δόρατος των εξελίξεων, κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτικών, είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, μια συζήτηση στην οποία μπορούμε να πούμε και ορισμένα πράγματα, αν θέλετε, που ακόμα ίσως πρέπει να τα σκεφτούμε και λίγο παραπάνω, αλλά είναι καλό να υποθούν. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι περιττή σχεδόν η παρουσία μου, γιατί η ομιλία του συντρόφου του Κώστα ήταν πλήρης και έπιασε πάρα πολλά θέματα που ήθελα να πιάσω κι εγώ. Οπότε θα προσπαθήσω να συμπληρώσω ορισμένες πλευρές, κατά βάση. Ξεκινώντας από το, συζητώντας λίγο την ουσία της έξυπνης πόλης. Πολλοί εδώ είστε και πληροφορικάροι, εγώ έχω τυχαίνει να είμαι μηχανολόγος, αλλά να έχω κάνει ρομποτική. Και αν θέλουμε λίγο να συζητήσουμε για το τι είναι η έξυπνη πόλη, βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, ακούστηκαν πολλά, παραδείγματα που έχουν να κάνουν δίπλα σε αυτά με το πώς θα διαχειριστούμε έξυπνα τα σκουπίδια, έξυπνα το νερό, έξυπνα τη διαχείριση κυκλοφορίας. Αν θέλουμε να τα συνοψίσουμε λίγο, θα πούμε ότι η έξυπνη πόλη τελικά, βεβαίως μεγάλη συζήτηση τι είναι, τι δεν είναι, αλλά τελικά είναι μια σειρά από αισθητήρες, λογισμικό και συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν συνεγείται από αυτούς τους αισθητήρες είτε από αλλιώς, για να βγουν διάφορα συμπεράσματα και για να αλλάξουμε διάφορα πράγματα που γίνονται στην πόλη. Αυτό είναι η έξυπνη πόλη, άμα το σκεφτούμε λίγο. Και τα παραδείγματα εντάσσονται εκεί. Και είναι σωστό. Σχεδόν. Γιατί η πόλη, και αν θέλετε από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, δεν είναι μια σειρά από σπίτια που είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Ούτε μια σειρά από σπίτια πολύ κοντά το ένα στο άλλο μέσα στα οποία υπάρχουν δρόμοι. Σκεφτείτε λίγο τη λέξη πολιτισμός. Η civilization στα αγγλικά, civilization, ανάλογα με την προφορά που θέλει ο καθένας και τη σχέση που έχει με την πόλη. Σκεφτείτε δηλαδή τελικά ότι οι ίδιοι οι αστεί όταν μελετάνε την εξέλιξη των κοινωνιών τοποθετούν την πόλη ως ένα κομβικό σημείο. Θα έρθω σε αυτό γιατί. Και η πόλη σε τελευταία ανάλυση δεν είναι ένα συγκρότημα από σπίτια, ένα συγκρότημα από δρόμους, ένα συγκρότημα από συστήματα ίδρυψης και αποχέτευσης. Η πόλη είναι οι κάτοικοι των πόλεων, είναι οι πολίτες οι λεγόμενοι, είναι οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη στην πραγματικότητα. Η πόλη τελικά είναι πολύ στενά δεμένη με την ίδια τη δομή της κοινωνίας σήμερα με τον καπιταλισμό. Η πόλη τελικά αντανακλά τις ίδιες σχέσεις παραγωγής, αντανακλά τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην πόλη, εργάζονται μέσα στην πόλη. Ο Έγκερς λέει ότι η μεγάλη συνεισφορά του Μεσαίωνα, ο Μεσαίωνας δεν ήταν απλά οι σκοτεινοί αιώνες, ήταν ο Μεσαίωνας, ήταν το ενδιάμεσο και παρήγαγε κάτι. Παρήγαγε τη βάση πάνω στην οποία θα προέκυπτε ο καπιταλισμός, που ήταν χίλιες πόλεις. Οι χίλιες πόλεις με τη δομή τους ήταν η προϋπόθεση για να γίνει ο πολιτισμός στη συνέχεια. Να αναπτυχθεί ο πολιτισμός ως καπιταλισμός. Αν σκεφτείτε το πώς άλλαξε το Παρίσι μετά τη Κομμούνα που ισοπεδώθηκε και ξαναφτιάχτηκε, δείχνει πώς η σχέση παραγωγής, η ανάγκη που έχει κάθε φορά η αστική τάξη ή η άρχουσα τάξη να δομήσει την πόλη για να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα, αλλάζει τη μορφή της πόλης. Αν πάτε στο Βερολίνο και δείτε όχι τώρα το ανατολικό και δυτικό, δείτε λίγο την παλιότερη ιστορία του Βερολίνου και τη σκεφτείτε λίγο, θα δείτε ότι είναι μια πόλη που φτιάχτηκε επειδή ένας Γερμανός βιομήχανος θέλει να φέρει τους εργαζόμενους κοντά στις βιομηχανίες του και έφτιαξε ίδια βιομηχανικά κτίρια τα οποία έχουν μείνει. Νομίζω είναι στο σημερινό, σε αυτό που τώρα θεωρείται το πρώην δυτικό Βερολίνο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι όταν μιλάμε για έξυπνη πόλη, για αισθητήρες, για δεδομένα τα οποία μετριώνται, να ξεχάσουμε λίγο όλα αυτά τα οποία μας λένε επί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, γιατί αν είστε πληροφορικάροι, αν έχετε σχέση με την τεχνολογία, η έξυπνη πόλη, τα big data και το να πρέπει να μετρήσουμε διάφορα πράγματα που γίνεται είναι αυτό το οποίο θα κάνει ο καθένας ή που σκέφτεται να κάνει. Ο κάθε πληροφορικάριος θέλει να γίνει data scientist, data engineer, κάτι να κάνει τέτοιο τα επόμενα χρόνια. Και άνθρωποι που δεν είναι πληροφορικάροι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και είναι λογικό γιατί αυτό γίνεται. Και η έξυπνη πόλη είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Ξαναλέω, το τι είναι η έξυπνη πόλη θέλει μεγάλη συζήτηση γιατί
είναι και δεν είναι, υπάρχουν τα κριτήρια, μπορούμε να δούμε ορισμένες πλευρές, ένα τσακωμό για το τι είναι η έξυπνη πόλη που έχει να κάνει με το ποιος το αποφασίζει, ποιος πληρώνει, ποιος κατασκευάζει, αλλά η ουσία είναι να παίρνουμε πάρα πολλές μετρήσεις. Αλλά τι μετράμε τελικά? Μετράμε τη σχέση των ανθρώπων, μετράμε εμάς. Αυτό το οποίο μετράει η έξυπνη πόλη και συγκεντρώνει αφιδώς ένα τεράστιο όγκο από δεδομένα, είναι δεδομένα για το πώς κινούνται οι άνθρωποι που είναι μέσα στις πόλεις. Είναι δεδομένα τα οποία αρχίζουν να μετράνε και να υπολογίζουν όλο και περισσότερο και όλο με μεγαλύτερη ακρίβεια το πώς οι λεγόμενοι πολίτες, στην πραγματικότητα η εργατική τάξη, κινείται, δρά, υπάρχει, βιώνει την πραγματικότητα μέσα στην πόλη. Και πώς αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται τελικά είτε για να υλοποιηθούν είτε για να προωθηθούν προπαγανδιστικά μια σειρά από πολιτικές που επίσης έχει ανάγκη το κεφάλαιο σημερινές συνθήκες. Και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και έτσι πρέπει να δούμε το θέμα. Και αν θέλετε, δεν είναι καινούριο. Αν δούμε το πώς οι πόλεις αλλάζουν αντανακλώντας ανάγκες της εποχής, θα το δούμε και τώρα. Θα δούμε τη νέα σύγχρονη ψηφιακή εποχή που πρέπει να είναι πράσινη και πρέπει να έχει τηλεργασία και πρέπει να έχει στην ουσία μια μεταφορά της κοινωνικής ζωής στην ψηφιακή σφαίρα που βιώνεται αυτό ως πραγματικότητα τώρα. Όταν ήμουν εγώ 20 χρονών, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν περνάγανε μέσα από το Instagram και από το Viber. Ήταν σπάνιο. Τώρα είναι σπάνιο να μιλήσεις με τον άλλον στο τηλέφωνο. Για να μιλήσεις με τον άλλον στο τηλέφωνο πρέπει να τσακωθείς. Όλη η συζήτηση γίνεται μέσα από, διαμεσολαβείται με ένα ψηφιακό σύστημα. Και αν τώρα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πλευρές της έξυπνης πόλης, θα δούμε ότι κουμπώνουν εύκολα με αυτή την κουβέντα, με αυτή την ανάλυση, με αυτή τη συζήτηση. Τα είπε ο σύντροφος ο Κώστας όλα στην ουσία, θα επαναλάβω κι εγώ αν θέλετε ορισμένα, μόνο και μόνο για τον ηρμό της σκέψης μου, όχι για κανένα άλλο λόγο. Ακούμε ότι η έξυπνη πόλη θα αυτοματοποιήσει μια σειρά από πλευρές. Και η αυτοματοποίηση είναι πολύ καλό πράγμα. Έχονται διάφορα πράγματα να λυθούν. Ακούμε, θα αυτοματοποιήσει, θα συγκεντρωθεί η πληροφορία για το πώς διαχειρίζεται κανείς το νερό, τα σκουπίδια και πάει λέγοντας. Αλλά τι εννοούν? Τι εννοούν όταν λένε ότι θα αυτοματοποιηθεί η μέτρηση του νερού σε ολόκληρο το δίκτυο της πόλης? Με δεκάδες ψηφιακούς μετρητές, οι οποίοι θα μπορούν να μετρούν και να βλέπουν υπερβάσεις κατανάλωσης. Εννοούν στην πραγματικότητα ένα πυκνό δίκτυο μετρήσεων, το οποίο θα επιτρέπει σε αυτό που ελέγχει το σύστημα ίδρυυσης, τη δημοτική ή την ιδιωτική εταιρεία, την δημοτική που δουλεύει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ή την ιδιωτική εταιρεία, να ξέρει πόσο νερό καταναλώνει ο καθένας και να μπορεί επιτέλους να υλοποιήσει μια σύνθετη και περίπλοκη τιμολογιακή πολιτική, η οποία όταν θα βγαίνει ένα 112 που θα λέει τώρα πρέπει να κάνουμε οικονομία, θα χτυπάει την υπέρβαση της κατανάλωσης, του μέτρου της κατανάλωσης, του, αν θέλετε, του πόσο δικαιούται να καταναλώσει ο καθένας, με ένα πάρα πολύ μεγάλο καπέλο. Όταν είχαμε τη μεγάλη λειψιδρία του 1900, στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις, όχι τόσο στην Ελλάδα, σε άλλες περιοχές, όπου ο ένας κάτοικος κατέδιδε τον διπλανό του, ότι καταναλώνει πολύ νερό. Πήγα στο χωριό του πατέρα μου πέρσι το καλοκαίρι, πήγα να καθαρίσω την αυλή με το λάστιχο και βγήκε έξαλλη η γειτόνισσα δίπλα και μου είπε ότι θα σε πάω στον πρόεδρο διότι έχουμε λειψιδρία. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο βεβαίως είναι καταδικαστέο, εξηγείται ως φαινόμενο αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός, αλλά σκεφτείτε την κατάσταση στην οποία υπάρχουν έξυπνοι μετρητές, οι οποίοι πλέον μετράνε το πόσο νερό καταναλώνει ο καθένας και πότε το καταναλώνει, και πλέον μπορούν να επιβάλλουν ένα κριτήριο που λέει ότι εσύ κατανάλωσες όταν σου είπαμε να μην καταναλώνεις πολύ περισσότερο νερό από όσο έπρεπε. Σκεφτείτε τι σημαίνει έξυπνη διαχείριση των απορριμμάτων. Σημαίνει στην πραγματικότητα ότι θα μπορεί να μετράει κανείς πόσες φορές έριξε σκουπίδια μέσα στον κάδο, να μπορεί να υπολογίσει ποια είναι η δικιά σου παραγωγή απορριμμάτων μέσα στον χρόνο, να μπορεί να την τιμολογήσει και να εμφανιστεί με ένα έξυπνο σχήμα που να λέει εντάξει, υπάρχουν πολλά σκουπίδια, αλλά κοιτάξτε, το 80% παράγει ένα κιλό, λέω ένα νούμερο από το μυαλό μου, ένα κιλό την εβδομάδα. Υπάρχει και το 20% παράγει 2 κιλά. Και αυτό το 20% παράγει 2 κιλά σκουπίδια την εβδομάδα, θα το πελεκίσουμε. Και αυτή τη συζήτηση την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πάμε λίγο παρακάτω. Σκεφτείτε τη συζήτηση για την αυτοματοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών, που έρχεται, ξανάρχεται και ματαξανάρχεται. Μας λένε ότι η έξυπνη πόλη
η υλοποίηση μια σειρά αισθητήρων και δεν αναφέρομαι στο τι αισθητήρες θα είναι και τι δεδομένα θα είναι, γιατί αν θέλετε αυτό είναι το δευτερεύον, είναι το τεχνικό κομμάτι, όχι το πολιτικό κομμάτι. Θα αυτοματοποιήσει, θα βοηθήσει, θα κάνει, θα ράνει. Και θα τα κάνει. Τι σημαίνει όμως να αυτοματοποιήσει? Σημαίνει ένα, ότι θα απολυθεί ένα κομμάτι των εργαζόμενων στο Δήμο και όσο κομμάτι μείνει θα δουλεύει περισσότερο, και το έχουμε δει εκατοντάδες φορές το ίδιο φαινόμενο. Ένα αγαπημένο μου παράδειγμα που δεν σταματάω να το λέω. Δείτε, οι ελληνικές ταινίες, οι ασπρόμαυρες, είναι πολύ ενδιαφέροντες, πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί φωτογραφίζουν το πώς λειτουργούσε η κοινωνία με το, πάντα με το στρεβλό τρόπο μιας ταινίας, έτσι. Πριν από 40-50 χρόνια. Και κοιτάξτε ένα τυπικό γραφείο. 40-50 όχι, 40-50 ήταν το 70. 60 χρόνια. Ναι, ναι, ξέρετε, ο καθένας θεωρεί ότι όταν γεννήθηκε αυτός ήταν πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι ένα, θα το δείτε κι εσείς, δυστυχώς. Είναι αντικειμενικό δεδομένο της πραγματικότητας. Αλλά δείτε ένα τυπικό γραφείο δεκαετίας του 50. Είχε 4-5 ανθρώπους, οι οποίοι δουλεύανε σαν κύριοι με τα χαρτιά. Φοράγανε και αυτά τα μανίκια, αν έχετε δει στις παλιές ταινίες. Γιατί το φοράνε αυτό? Γιατί είχαν τα καρμπών και επειδή το μελάνι από το στυλό έβαφε τα πουκάμισα. Τώρα δεν χρειάζεται προφανώς όλα αυτά. Αλλά ήταν 4-5 άνθρωποι σε ένα τυπικό γραφείο. Τώρα, επειδή ήταν οι πληροφορικάροι και δουλεύανε πολύ το 70 και το 80 και το 90, χρειάζεται ένας. Γιατί υπάρχουν spreadsheets, υπάρχουν μηχανές εγγραφείου, υπάρχει το ίντερνετ το οποίο σου λύνει διάφορα θέματα, τα mail, μια ολόκληρη εξέλιξη. Απλοποιήθηκαν ορισμένες δουλειές και πλέον η παραγωγικότητα της εργασίας ενός υπαλλήλου γραφείου αυξήθηκε 2-3 φορές. Αυτό όμως δεν μεταφράστηκε σε έναν υπάλληλο γραφείο ο οποίος δούλευε αντί για το 7ωρο που δούλευαν τότε 2 ώρες. Μεταφράστηκε σε μια μαζική απόλυση υπαλλήλων γραφείου και σε αντικατάσταση των 4 υπαλλήλων γραφείων από έναν. Και πλέον μια τυπική επιχείρηση ενός μεσαίου μεγέθους έχει έναν υπάλληλο ο οποίος κάνει όλες αυτές τις δουλειές. Δεν έχει 4-5 που είχε παλιά. Τους χρειαζόταν. Η αυτοματοποίηση λοιπόν των λειτουργιών του δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών ή του κεντρικού κράτους, στοιχείο της έξυπνης πόλης, στοιχείο της υλοποίησης τέτοιων σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών μέσα σε έξυπνες πόλεις, τι αποτέλεσμα θα έχει? Λιγότεροι υπάλληλοι που θα κάνουν περισσότερο και πιο σκληρή δουλειά. Θα έχει αποτέλεσμα, όπως ήδη γίνεται τώρα, να μην περνάει φόρμα άμα δεν την υποβάλει σωστά. Όποιος είχε υποβάλει δήλωση στην εφορία προ του TaxisNet, πάλι, είμαι σχεδόν boomer, αλλά δεν έχει σημασία, ξέρει τι, ότι έκανε μια δήλωση και την έστελνε. Αν είχε λάθος η δήλωση, έπρεπε μετά από ένα χρόνο να πάει στην εφορία να συνεννοηθεί, κάτι να γίνει, αλλά τέλος πάντων την έβαζε όπως καταλάβαινε τη δήλωση. Συχνά ήταν λάθος. Τώρα για να κάνεις μια δήλωση και να την κάνεις σωστά, και όχι μόνο τη δήλωση εφορίας, όλες οι δηλώσεις, πρέπει να είναι όλα τα κουτάκια τσεκαρισμένα σωστά, ακριβώς, μέχρι τελευταίας ρανίδας. Δηλαδή πρέπει αυτός που την υποβάλλει, ο εργαζόμενος, ένα κομμάτι του mental load, ένα κομμάτι της δουλειάς που θα έκανε ο υπάλληλος και για την οποία πληρωνόταν, να την κάνει ο ίδιος, για να είναι τα δεδομένα πλέον σε μια έτοιμη ψηφιακή φόρμα για να μπορέσει να τα πάρει το σύστημα. Αλλά πάνω απ' όλα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια έξυπνη πόλη. Μια έξυπνη πόλη η οποία πάρα πολύ γρήγορα έχει τα δημοτολόγια, καταγράφει, ξέρει που μένει ο καθένας και ξέρει ότι χρειάζονται, να πούμε, ένα τυπικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ξέρω εγώ, στην τάδε περιοχή 1000 οικογένειες με παιδιά 5 ετών και χρειάζονται 1000 θέσεις παιδικού σταθμού. Και είναι αυτόματο. Και όχι μόνο είναι αυτόματο, είναι και προσυμπληρωμένες οι αιτήσεις. Γιατί αν το σκεφτείτε, γιατί να πρέπει να κάνει κάποιος αίτηση? Δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση. Μπορεί να του έρθει και να γίνει η εφαρμογή. Θα τη δούμε την εφαρμογή. Να σου έρθει δηλαδή μια εφαρμογή στο κινητό και να σε ρωτάει τώρα σε ποιον από τους παιδικούς σταθμούς της περιοχής σας θα θέλατε να στείλετε το παιδί σας. Πατάς εσύ και λες αυτόν. Δεύτερη επιλογή σε εκείνον. Και σου λέει το σύστημα πολύ ωραία, μόνο που δεν έχουμε θέσεις. Γιατί ξέρετε, ας πούμε τα κάνουν όλα αυτόματα και λύνονται έτσι, με έξυπνη πόλη. Θα αυξηθούν οι θέσεις. Ας πούμε ότι διαχειριζόμαστε με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο την εισαγωγή των εργαζών, των ασθενών στο νοσοκομείο. Αν δεν αυξηθούν οι επενδύσεις στα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν περισσότερες θέσεις γιατρών νοσοκόμων, δεν έχουμε περισσότερα μηχανήματα, περισσότερα νοσοκομεία, περισσότερα κέντρα υγείας, θα λυθεί το θέμα της υγείας? Αν κάνουμε ψηφιακή εκπαίδευση, έξυπνη ψηφιακή εκπαίδευση, έξυπνες πόλεις, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά σχολεία και είναι όλα ψηφιακά, θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη ή θα αυξηθεί?
Όποιος έχει την αίσθηση ότι θα μειωθεί, έκανε λάθος. Δεν καταλαβαίνει πώς κινούνται τα πράγματα. Θα αυξηθεί. Και αν θέλετε, το φαινόμενο που βλέπουμε είναι μια σταδιακή μετατροπή ή σταδιακή. Να πω τη λέξη. Είναι δύσκολο να βρει κανείς τη σωστή λέξη, αλλά βλέπουμε ότι για τον πολύ κόσμο που δεν έχει να πληρώσει, θα αρκείται σε φθηνότερες ψηφιακές τηλεϋπηρεσίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν έχεις πολλά λεφτά, θα στείλεις το παιδί στο ακριβό σχολείο όπου θα έχει 5-10 μαθητές ανά τάξη, όπως είναι το παιδαγωγικά βέλτιστο. Πολύ λίγοι δεν συγκροτούν ομάδα, πάρα πολύ δεν μπορεί ο δάσκαλος να κάνει δουλειά. Είναι 10 με 12 το βέλτιστο. Άμα όμως δεν έχεις, θα αρκεστεί σε μια φθηνή τηλεκπαίδευση και σε δεύτερη φάση, και αυτό θα το δούμε, σε ένα ψηφιακό avatar που θα έχει από πίσω ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το οποίο με πάρα πολύ φθηνό τρόπο θα μπορεί να απαντάει στο 90% των ερωτήσεων σωστά. Και αυτή είναι η τάση της έξυπνης πόλης. Αν λοιπόν δούμε αυτή την πλευρά, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα. Και αν το δούμε λίγο παρακάτω, πώς η έξυπνη πόλη σχετίζεται γενικότερα με τις γενικότερες επιδιώξεις που έχει το κεφάλαιο για το πώς θα υλοποιήσει την τεχνολογία. Και πάλι να ξεκινήσουμε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και της αλλαγής από το κράτος σε ιδιώτες. Γιατί κοιτάξτε, είπα στην αρχή και έχει σημασία. Η έξυπνη πόλη μετράει τι κάνουμε εμείς. Τι κάνουν λοιπόν με την έξυπνη πόλη? Μετράνε, έχουν αισθητήρες. Και μπορούν να ξέρουν πόσοι πηγαίνουν στο κέντρο κάθε μέρα. Και τι μπορούν να ξέρουν ξέροντας πόσοι πηγαίνουν κάθε μέρα στο κέντρο και ποιοι πλέον πηγαίνουν. Πόσο μπορούν να το χρεώσουν. Ξέρουν δηλαδή ότι μπορούν να χρεώσουν έχοντας την υποδομή της έξυπνης πόλης τη θέση parking όχι 1 ευρώ αλλά 5 ευρώ και να βγάζουν αρκετά λεφτά. Ξέρουν δηλαδή ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση για να αυξηθεί το κόστος μιας θέσης parking. Όταν έχεις μια έξυπνη πόλη και αρχίσεις και μετράς με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις πόσο μπορεί να τιμολογήσεις την ενέργεια. Το νερό, το φυσικό αέριο. Αν πάτε στο Λονδίνο, πήγα στο Λονδίνο και εδώ θα ξαναδεί, αλλά λέω είναι μια πολύ φυσιολογική εξέλιξη. Υπάρχουν εκατοντάδες, τουλάχιστον στην περιοχή που έμενα εγώ, κάπου στο κέντρο. Εκτός από το μεγάλο πάρκο, δεν είχα την τύχη να πάω, αλλά γύρω-γύρω από εκεί που έμενα υπάρχουν εκατοντάδες ιδιωτικά πάρκα. Δηλαδή, έχεις 10 πολυκατοικίες, ωραίες λονδρέζικες, φαντεζή πολυκατοικίες, έτσι, όχι σαν και αυτές που είμαστε εμείς. Δεν αναφέρουν πολυκατοικίες που είναι εργατική τάξη, λίγο παραπάνω. Στο κέντρο των οποίων έχει ένα ιδιωτικό πάρκο. Δηλαδή ένα πάρκο με κωδικό. Δεν μπαίνουν όλοι. Πρέπει να έχει τον κωδικό. Έξυπνο. Έξυπνο με τη διτή έννοια. Είναι έξυπνο γιατί έχει ένα κωδικό, ένα ψηφιακό σύστημα. Πολύ σύντομα για να μπει μέσα θα πρέπει απλά να κινήσει το κινητό σου και να πει το κινητό μέσα από μια υποδομή έξυπνη πόλη σου. Και αυτό έχει δικαίωμα να μπει μέσα σε αυτό το πάρκο. Και έξυπνο γιατί οι κάτοικοι γύρω-γύρω της περιοχής απολαμβάνουν ένα πάρκο στο οποίο δεν μπορούν να πάρουν αυτοί που δεν είναι ιδιοκτήτες ενός ακριβού σπιτιού της περιοχής αυτής. Είναι λοιπόν μια έξυπνη υποδομή, η οποία λύνει ένα πρόβλημα με έναν έξυπνο τρόπο. Ποιο πρόβλημα? Το πώς θα διαχειριστούμε ελεύθερους χώρους οι οποίοι αρχίζουν και γίνονται όλο και λιγότεροι και τελικά πώς θα τους τιμολογήσουμε. Γιατί το έξυπνο πάρκο που σας περιγράφω τώρα δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα πάρκο με εισιτήριο, που δεν φαίνεται ότι υπάρχει εισιτήριο. Αν λοιπόν το σκεφτούμε έτσι, τι δυνατότητες δίνει μια τέτοια υποδομή? Δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να μετρήσουμε πόσοι πάνε, πόσα λεφτά είναι διατεθειμένοι να δώσουν, ποιο κομμάτι θα γίνει ιδιωτικό, ποιο κομμάτι δεν θα γίνει ιδιωτικό. Όσο λοιπόν το σύστημα αρχίζει και μετράει περισσότερο για το πώς δουλεύει, αυτοί που έχουν τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας του συστήματος αρχίζουν και αποφασίζουν τι θα κάνουν. Αρχίζουν και έχουν καλύτερη εικόνα για το ποιες χρήσεις γης μπορούν να αναπτυχθούν σε ποια περιοχή, πώς θα αναπτυχθούν αυτές οι χρήσεις γης, πού θα αναπτυχθούν και πού δεν θα αναπτυχθούν, τι αντιδράσεις θα υπάρχουν και πώς θα διαχειριστούν αυτές τις αντιδράσεις. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζουν και διαμορφώνουν μια ολόκληρη υποδομή που βασίζεται πάνω στη πληροφοριακή υποδομή και τη έξυπνη πόλη. Ξαναλέω, μην μείνουμε στο ότι η έξυπνη πόλη είναι οι αισθητήρες μόνο στο πεζοδρόμιο, είναι συνδυασμό. Τα είπε ο σύντροφος ο Κώστας. Είναι οι αισθητήρες, είναι τα μεγάλα δεδομένα. Είναι οι ταυτότητες, θα έρθω και στις ταυτότητες, έχουν σημασία. Που όλα αυτά μαζί σου δίνουν μια δυνατότητα να μπορείς να καταλάβεις αν είσαι αυτός που έχεις τα δεδομένα. Ποιος θέλει να πάει να κάνει τι, πώς θα εμποδίσω τους πολλούς που θέλουν να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β για να προωθήσω τις χρήσεις που θέλουν. Και σκεφτείτε, έλεγε τώρα η ανάλυση της Λαϊκής Υπήρους για το Δήμο της Αθήνας, πρέπει να σταματήσει να γίνει ένα playground ξενοδοχείων η Αθήνα. Γιατί αυτό γίνεται. Και ποια είναι
ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Ο τρόπος είναι να, να φύγουν οι κάτοικοι, οι παραδοσιακοί κάτοικοι από το κέντρο της πόλης, με τις πεζοδρομήσεις, με ένα σύστημα τρόπο που αρχίζει με πολύ ακριβά συστήματα τα οποία ανεβάζουν και το κόστος στέγασης, αλλά σε δεύτερη φάση και με μια δυναμία μετακίνησης. Αν πάτε στο Παρίσι, θα δείτε ότι εκτός από την όμορφη δακτυλιωδή δομή, την αστεροειδή που έχουν οι δρόμοι, απότοκο της Παρισινής Κομμούνας και τις προσπάθειες που έκανε ο αστικός σχεδιασμός να αντισταθεί στις επόμενες κομμούνες, πιθανές κομμούνες, η αντίστοιχη δομή υπάρχει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της γαλλικής πρωτεύουσας. Αν φύγετε από το στενό κέντρο, που είναι ένα πάρα πολύ πυκνό δίκτυο, και πάτε στο ευρύτερο Παρίσι, υπάρχει μία γραμμή. Αν μπορεί να είσαι κάτοικος σε μια τέτοια συνοικία του Παρισιού και δεν έχεις αυτοκίνητο, γιατί όπως σωστά υπόθηκε, δεν θα έχουμε πολλοί αυτοκίνητα, θα έχουμε μόνο οι πλούσιοι θα έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εμείς περισσότεροι θα έχουμε μια δυνητική δυνατότητα χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου, η οποία βεβαίως όταν θα βγει ένα απαγορευτικό κυκλοφορίας ή ένα που θα λέει ότι τώρα δεν μπορείτε να πάτε από το παράστιο στο κέντρο γιατί υπάρχει COVID, υπάρχει λαϊκή αναταραχή, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, δεν θα μπορεί να σε πάει το αυτοκίνητο. Αν δείτε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, μία που θυμάμαι που μου έρχεται είναι το iRobot που ενώ οδηγάει και πάει να λύσει το θέμα, ο πρωταγωνιστής, ο Will Smith νομίζω είναι, το αυτοκίνητο ξαφνικά αλλάζει κατεύθυνση και σταματάει. Και είναι κλασικό φαινόμενο. Αλλά σκεφτείτε πόσο εύκολο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα όταν τα αυτοκίνητα είναι αυτόνομα και δουλεύουν μέσα σε μια έξυπνη πόλη. Πώς είναι δεδομένο ότι εμείς που μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο θα μας πάει εκεί που θέλουμε και όχι εκεί που θέλει το σύστημα, όποιο και να είναι. Αν λοιπόν το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι σταδιακά η δυνατότητα που δίνει η υποδομή της έξυπνης πόλης στο να διαχειριστεί την κυκλοφορία και η υποδομή στο ποιος θα μπορέσει να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, ποιος θα δικαιούται να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με το τέρας παρακολούθησης, το πραγματικό τέρας παρακολούθησης, τα πράγματα πολλαπλασιάζονται. Είπε πάλι σωστά ο Κώστας για τις δυνατότητες, για τους αισθητήρες που βλέπουν τη διάθεση. Πολλοί είστε αισθητήρες. Σε βλέπουν και καταλαβαίνουν. Άλλωστε, η ασφαλή της δεκαετίας του 50 και του 60 συνέβαινε. Όταν παρακολουθούσαν κάποιον, το κάναν σε δικούς μας. Και το ξέρουμε επειδή οι δικοί μας, οι ελάχιστοι που έτυχε να δούμε το φάκελό τους, γιατί όπως ξέρετε καταστράφηκαν οι φάκελοι με την σκέψη της Σοσιαλδημοκρατίας, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η Σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα κατέστρεψε τους φακέλους παρακολούθησης για να μην υπάρχει κάποια, για να γίνει συμφιλίωση. Η Σοσιαλδημοκρατία εδώ στη Γερμανία δίπλα δεν κατέστρεψε τους φακέλους στη Στάζη, τους άφησε ακέραιους, οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν οι φάκελοι για το ποιος μόνο, για τα στοιχεία που είχε μαζέψει Στάζη για τον καθένα, αλλά και ποιος θα είχε δώσει τα στοιχεία. Είναι δηλαδή σαν να σου δίνανε τους φακέλους όχι μόνο το δικό σου φάκελο που έχει ασφάλεια, αλλά και ποιοι ασφαλίτες είχαν καταγράψει. Δεν έχει γίνει ποτέ φυσικά αυτό. Αλλά την κλείνω την παρένθεση. Τι είδαν? Είδαν βίντεο. Μαγνητοταινία του εαυτού του να περπατάει από πίσω. Γιατί ο ασφαλής εκπαιδευόταν όταν παρακολουθεί κάποιον να ξέρει πώς περπατάει. Όταν λοιπόν σκεφτούμε ότι το Λονδίνο έχει αυτή τη στιγμή, ξέρω, 500 κάμερες ένα στρέμμα, ένα τεράστιο νούμερο, αλλά ο όγκος ή ο αριθμός αυτός από κάμερες οι οποίες παρακολουθούν και καταγράφουν αυξάνεται με δραματικό ρυθμό σε ολόκληρο τον κόσμο, η δε δυνατότητα που υπάρχει μέσα από το διαδίκτυο τώρα να διασυνδεθείς με την κάμερα που έχει το κάθε ψιλικαζίδικο και σκεφτείτε ότι οι μισές κάμερες που υπάρχουν για παράδειγμα στην Ελλάδα είναι κινέζικες, είναι τις high-cam γιατί είναι οι φθηνότερες, αλλά σκεφτείτε ότι αυτός που φτιάχνει τις κάμερες προφανώς αφού φτιάχνει το hardware, όσοι είναι πληροφορικάροι καταλαβαίνουν τι λέω, εκτός αν είναι κάποιος πολύ βίδας και έχει βάλει τις κάμερες πίσω από ένα δικό του firewall, εντάξει, αλλά ο μέσος τύπος ο οποίος βάζει μια κάμερα στο περίπτερο δεν το κάνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Ούτε η μέση επιχείρηση το κάνει αυτό. Να απομονώσει το δίκτυο για να μην τυχόν το δίκτυο από μέσα η κάμερα στείλει ένα σύμπτωμα. Ποιος το κάνει τώρα αυτό? Κανείς δεν το κάνει. Που σημαίνει πάρα πολύ εύκολα το κράτος ή το μονοπόλιο που έχει εγκαταστήσει την κάμερα ή ο συνδυασμός τους έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις κάμερες. Τι επιτρέπουν τώρα αυτές τις κάμερες? Αναγνώριση προσώπου με βάση δεδομένων που πλέον έχουν δεκάδες εκατομμύρια πρόσωπα.
Με βάση δεδομένα που έχουν όχι μόνο τα πρόσωπα όπως καταγράφηκαν όταν έβγαλα την φωτογραφία της ασφάλειας, γιατί αυτή είναι μία φωτογραφία. Αλλά με τις εκατοντάδες ή χιλιάδες φωτογραφίες που βγάζει ο καθένας και τις ανεβάζει στο Instagram, και όχι μόνο το κάνει, αλλά πάει και ταγκάρει ποιος είναι και ο άλλος δίπλα του. Ποιος λογαριασμός είναι, μην τυχόν γίνει κανένα λάθος. Αν λοιπόν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, θα δούμε τι σημαίνει τώρα αναγνώριση προσώπου. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με τη δυνατότητα που υπάρχει να αναγνωρίζεις το πώς περπατάει ο άλλος, ή σε επόμενο βήμα να αναγνωρίζεις το κινητό του και να ξέρεις ποιος είναι, ή για να φτάσουμε στο τέλος, γιατί βεβαίως δεν είμαστε ψεκασμένοι, ούτε υπάρχει 6-6 σε αυτό, σε όλα αυτά είναι γελιότητες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό. Αλλά κοιτάξτε τι συμβαίνει για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά έρχεται και σου λέει το ελληνικό κράτος, υλοποιώντας την ψηφιακή στρατηγική μέσα στην οποία εντάσσεται και η έξυπνη πόλη, τι. Ότι είσαι υποχρεωμένος να φέρεις μαζί σου, γιατί το κινητό δεν είμαι υποχρεωμένος να το φέρω, την ταυτότητα είμαι. Ο νόμος λέει ότι όταν κυκλοφορώ στον δρόμο πρέπει να φέρω ταυτότητα. Εξού και αν σε σταματήσει η αστυνομία και δεν έχεις ταυτότητα, δικαιούται να σε πάει στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτός είναι ο νόμος, ο αστικός νόμος. Σου λέει λοιπόν ότι πρέπει να φέρεις μια ταυτότητα η οποία θα έχει πλέον βιομετρικά δεδομένα σου πάνω, θα είναι πάρα πολύ ασφαλής και σε δεύτερη φάση θα μπορεί να την ακούσει κανείς και από μακριά. Και, γιατί ναι, έχει ένα τσιπάκι το οποίο άμα πάει ένα ραδιοκύμα είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή όπως το κινητό λειτουργεί από απόσταση ή η κάρτα λειτουργεί από μια μικρή απόσταση, άμα αυτό το οποίο σου στέλνει ένα σήμα έχει μεγαλύτερη ένταση, λειτουργεί από λίγο μεγαλύτερη απόσταση. Και οι κλοπές που γίνονται, οι μικροκλοπές που γίνονται με πιστωτικές κάρτες που δεν τις έχει ο άλλος μέσα σε μεταλλική πλήκη μέσα στο μετρό είναι γνωστές. Είναι γνωστή η απάτη, έτσι. Νομίζω εμείς εδώ όσοι έχουν και μια τεχνολογική βάση το καταλαβαίνουν. Ότι μπορεί να κυκλοφορείς, να ακούσεις την κάρτα ταλούνου, να την περάσεις μέσα χρησιμοποιώντας το δίκτυο μέσα σε ένα άλλο post που βρίσκεται κάπου αλλού. Δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα VPN, το κινητό σου ένα VPN, να περάσεις τα δεδομένα της κάρτας στο άλλο το μηχάνημα με απλό τρόπο. Και να πάρεις μισό ευρώ για να το καταλάβει. Και γίνονται αυτά. Αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον αρχίζουν και συλλέγονται όλο και περισσότερες πληροφορίες και κυρίως οι πληροφορίες αυτές αποκτούν μια καθολική και συγκεντρωμένη δομή. Άμα λοιπόν τα δούμε έτσι τα πράγματα, αρχίζουν και φωτίζουν λίγο διαφορετικά. Αρχίζουν και φωτίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Και αρχίζουν, αν θέλετε, να μας βοηθούν να καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές στοχεύσεις που υπάρχουν πίσω από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιθετική προώθηση και τον πράσινο πόλεμο. Γιατί κοιτάξτε, τελικά οι πράσινες, οι ψηφιακές πόλεις έρχονται να λύσουν μια σειρά από προβλήματα. Το κεντρικό θέμα που θέλει να λύσει το κεφάλαιο σε κάθε ιστορική περίοδο είναι να αυξήσει το βαθμό εκμετάλλευσης. Τι σημαίνει να αυξήσει το βαθμό εκμετάλλευσης? Να μας δίνει λιγότερο μισθό για τη δουλειά που κάνουμε. Και βεβαίως η ψηφιακή πόλη είναι κρίσιμη σε αυτό. Μειώνει το κόστος μετακίνησης. Μειώνει το κόστος μετακίνησης μάλιστα με δύο τρόπους. Ένα, γιατί μειώνει το κόστος συμβατικής μετακίνησης ομολογουμένως. Το Google Maps είναι ένα παράδειγμα ψηφιακής πόλης σε τελευταία ανάλυση, έξυπνης πόλης. Με υποδομή με διαφορετικό τρόπο που την έχουμε εμείς πάνω μας, αλλά είναι. Ανοίγεις το Google Map και σου λέει ότι για να πάω τώρα εγώ από το Παγκράτη στο Περισσό, είναι καλύτερο να μην πάω από την Κηφισία, να πάω από το κέντρο γιατί έχει λιγότερη κίνηση. Μειώνει το κόστος. Αλλά το μειώνει και αλλιώς. Το μειώνει γιατί με έναν έμεσο τρόπο και το μειώνει πολύ περισσότερο. Γιατί προωθώντας την ψηφιακή ζωή με έναν επιθετικότερο τρόπο, τη διαμεσολάβηση όλων και περισσότερων λειτουργιών της κοινωνίας μέσα από την ψηφιακή σφαίρα, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεατρική, τηλεσχέσεις, μια σταδιακή κατάρριξη ακόμα και της έννοια της αγοράς. Σκεφτείτε την αρχαιοελληνική έννοια της αγοράς και πώς μεταφράστηκε σήμερα. Η αγορά ήταν τι? Ήταν το φόρουμ. Ήταν εκεί που πήγαινε για να μιλήσεις με τους άλλους. Αυτό ήταν η αγορά. Σταδιακά αυτό διευρύνθηκε και με αυτούς που πουλάγανε και αγοράζανε και έτσι έχει μείνει η έννοια της αγοράς. Αλλά αυτό έχει το νόημα. Και μία πλευρά που εξηγεί τη διάθεση που είχαν οι γυναίκες τότε κλεισμένες στο σπίτι να πάνε να ψωνίσουν ήταν ότι ήταν ένα κομμάτι κοινωνικοποίησής τους. Βγαίνανε έξω, συναντάγανε κόσμο, μιλάγανε και σκεφτείτε τι σημασία έχει αυτό σε μικρότερες κοινωνικές δομές. Σε μία πόλη των εκατομμυρίων έχει μικρότερη σημασία. Σε μία πόλη όμως που δεν είναι μία πόλη των εκατομμυρίων, όπως Αθήνα ακόμα, αλλά είναι πολλές πόλεις των 50.000 μία δίπλα στην άλλη, που η κάθε μία έχει μία μικρή τοπική αγορά.
Και μη σκεφτείτε πώς ψωνίζετε εσείς, σκεφτείτε πώς ψώνιζε η μάνα σας μέχρι το 90, αρχές του 2000. Γιατί έτσι ψώνιζε ο κόσμος. Δεν κατέβαινε κανείς στο κέντρο. Κατέβαινε, αλλά πήγαινε και στα μαγαζιά γύρω-γύρω με τα οποία είχε προσωπική σχέση και με τη γειτόνισσα. Όλες λοιπόν οι πλευρές της ζωής αρχίζουν και περνάνε μέσα από την ψηφιακή σφαίρα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα του κεφαλαίου στο κυνήγι του άψογου βαθμού εκμετάλλευσης. Διότι το 2-3 ώρες της μετακίνησης δεν το πληρώνει το commute. Γιατί μπορείς πλέον να μένεις οπουδήποτε χωρίς να υπάρχει μια ανάγκη μιας υποδομής για γρήγορη μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων από εκεί που δουλεύουν, από εκεί που μένουν σε εκεί που δουλεύουν. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί το εργατικό δυναμικό πρακτικά ολόκληρο του πλανήτη κατά το δοκούν. Και το γεγονός ότι πολλοί από εσάς βλέπετε σαν ένα ενδεχόμενο της εργασιακής σας ζωής να δουλέψετε από μακριά στην ουσία, ως, να το πω ψηφιακή ομάδες, να το πω ότι δουλεύετε από την Αθήνα μένα, αλλά σε μια εταιρεία του εξωτερικού, παίρνοντας μισθού εξωτερικού, είναι το θετικό κομμάτι βεβαίως. Γιατί εμείς είμαστε η χώρα με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και με τις σχετικά χαμηλούς μισθούς. Άρα, στη φάση που γίνεται αυτή η παγκοσμιοποίηση της εργασίας μέσα από την τηλεργασία, εμείς κερδίζουμε. Αλλά για πόσο καιρό? Ήδη, αν δείτε τις αγγελίες, λένε ότι ο μισθός θα πάει ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Η Google ήδη το κάνει. Δεν δίνει μισθό Silicon Valley αν δουλεύεις από την Νεμπράσκα. Και ήδη πολλές εταιρείες σου λένε πού μένεις για να σου πούμε πόσα λεπτά θα σου δώσουμε. Ξυπνήσανε. Άμα δεν το συνδυάσετε με το γεγονός ότι αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στην αγορά εργασίας λόγω των ίδιων μηχανημάτων, εργαζόμενοι από άλλες χώρες, πρώτα από την Ανατολική Ευρώπη και μετέπειτα από τη από Ανατολή, αν σκεφτείτε δηλαδή τα εκατομμύρια των Ινδών των Κινέζων που θα μπουν στην ίδια αγορά εργασίας και σκεφτείτε τις δυνατότητες που δίνει η αυτοματοποίηση της παραγωγής να κάνουν και αυτοί ένα κομμάτι της δουλειάς που τώρα κάνουν πιο υψηλά ειδικευμένοι εργαζόμενοι της Ευρώπης, θα δείτε ή θα δούμε ότι δεν θα είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα για τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε δηλαδή ότι η ψηφιακή πόλη, μια πόλη στην οποία οι κάτοικοι πρακτικά μένουν στο σπίτι τους, κινούνται γύρω-γύρω από το σπίτι τους και όλα τα πράγματα γίνονται ψηφιακά, είναι μια λύση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κεφαλαίου. Και γι' αυτό τελικά η ψηφιακή πόλη, η έξυπνη πόλη, δεν προέκυψε σαν μια ανάγκη μιας ακμάζουσας, μιας καλπάζουσας τεχνολογίας, η οποία ήρθε επιτέλους να λύσει μια σειρά από προβλήματα. Έτσι εμφανίζεται. Αλλά ξέρετε, έτσι εμφανίζεται πάντοτε η λεγόμενη πρόοδος. Γιατί η πρόοδος τι είναι κάθε φορά? Είναι το πώς η άρχουσα τάξη στην προσπάθειά της, όπως λέει ο Μάρξ, κοιτώντας το παρελθόν, γιατί αυτό κάνει ο καπιταλισμός εν προκειμένου, κοιτάει το παρελθόν, κοιτάει δηλαδή το πώς μοιράστηκε η τράπουλα 50 χρόνια πριν, η οικονομική τράπουλα, ποιος έχει λεφτά και ποιος δεν έχει, και προσπαθεί αυτό το μοιρασμό της τράπουλας να τον προχωρήσει και στο μέλλον. Δεν κοιτάει το μέλλον. Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα στο οποίο δίνει τη δυνατότητα η ίδια η αγορά σε αυτούς που είναι από πάνω, στην αστική τάξη, μέσα από το μονοπόλιο στα μέσα παραγωγής, μέσα από την κυριαρχία που έχουν στα μέσα παραγωγής, μέσα από το γεγονός ότι αυτοί αποφασίζουν ποια τεχνολογία θα υλοποιηθεί, πώς και με ποιο τρόπο, την εξουσία που έχουν και την οικονομική κυριαρχία που είχαν στο παρελθόν, να τη διονύσουν και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν η ψηφιακή πόλη δεν είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών, αλλά είναι το πώς οι νέες τεχνολογίες που έχουμε παράξει όλοι ως ανθρωπότητα, οι πληροφορικάροι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, υλοποιούνται τώρα με αρχή, μέση, τέλος, με κριτήριο την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, το ποσοστό κέρδους, τη δυνατότητα που έχει το κεφάλαιο να χρησιμοποιήσει τα υπροσερμένα κεφάλαιά του στο ένα ή στο άλλο σημείο, και γι' αυτό το λόγο είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει να κάνει με την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, που έχει να κάνει με την πράσινη ενέργεια, που έχει να κάνει τελικά, αν δούμε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Πράσινης Πόλης, είναι χαρακτηριστική από αυτή την άποψη. Έρχεται και τα ενοποιεί. Και λέει ότι η ψηφιακή πόλη θα είναι έξυπνη, πράσινη, με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αν το δείτε κιόλας στην είσοδο, το έχει σαν μεγάλη είδηση. Είναι, λέει, δεσμευτική πλέον το carbon neutrality μέχρι το 2050. Αποφασίστηκε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αποφασίστηκε, γιατί είναι και αυτό το περίεργο πράγμα. Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας τα πει αν έχει κανείς τέτοια
απορία, θα μας τα πει ο σύντροφος ο Κώστας, γιατί αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά το λένε πλέον. Γιατί το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί αν θέλετε το κεφάλαιο προχωράει σε αυτήν την κατεύθυνση? Είναι μοχθηρό? Κοιτάξτε, το κεφάλαιο δεν είναι μοχθηρό ή μη μοχθηρό, είναι κεφάλαιο. Και ως κεφάλαιο είναι απρόσωπο. Είναι μοχθηρό κατά ανάγκη απέναντι στους εργαζόμενους, γιατί η φύση του κεφαλαίου είναι ρουφά την ζωντανή εργασία για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί νεκρή. Ή με άλλους όρους, η πρόοδος πρέπει να υποταχθεί στις σχέσεις ιδιοκτησίας του παρελθόντος. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Και γι' αυτό είναι μοχθηρό για μας. Τι πρόβλημα είχε να λύσει το κεφάλαιο? Η περισσόρευση κεφαλαίου. Μια πολύ μεγάλη κρίση. Η οποία στην ουσία έχει ξεκινήσει από το 2008 και δεν έχει λυθεί. Η Amazon, η Apple έχει 200 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία. Και όλοι θέλουμε Apple, iPhone. Δεν δουλεύουν ούτε αυτά βέβαια στο δίκτυο των Βρυξελών. Χαίρομαι γι' αυτό. Όχι μόνο το δικό μου το κινέζικο, αλλά όλοι παίρνουν Apple. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που συνδέεται με τα πολλά δισεκατομμύρια που έχει η Apple. Αλλά η Apple δεν έχει τι να τα κάνει. Και δεν έχει μόνο η Apple, όλες οι εταιρείες είχαν επιψωδωμένα κεφάλαια. Και τι σκέφτηκα να κάνω? Να κάνουν το μεγάλο reboot. Και το μεγάλο reboot στην αρχή το σκέφτηκαν σαν την πράσινη μετάβαση, δηλαδή να πάμε σε μια οικονομία καινούρια όπου θα καταργήσουμε τα παλιά εργοστάσια, τα παλιά αυτοκίνητα, τους παλιούς δρόμους, τους παλιούς υπολογιστές και θα τα κάνουμε όλα πιο πράσινα με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και πάει λέγοντας. Θα κάνουμε δηλαδή μια μεγάλη κλίμακα καταστροφή κεφαλαίου, ούτως ώστε αυτό που θα παραμείνει να προχωρήσει προς τα μπρο. Στην πορεία, η πράσινη μετάβαση έγινε και ψηφιακή. Και συνδέθηκαν αυτά τα δύο. Και έγινε ψηφιακή γιατί αφενός άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι μπορούν να δέσουν εύκολα το πράσινο με το ψηφιακό. Η πράσινη πόλη, η πράσινη ψηφιακή πόλη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης που σου δίνει η ψηφιοποίηση είναι ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα. Αλλά είναι και ένα άλλο. Είναι ότι στην ουσία διωγγώθηκαν τόσο πολύ τα κεφάλαια των ψηφιακών επιχειρήσεων, η Amazon, η Tesla εμφανίστηκε ξαφνικά, η IBM και πάει λέγοντας, και κάτι έπρεπε να τα κάνουν. Και η σφαίρα στην οποία μπορούσαν να τοποθετήσουν εύκολα τα κεφάλαιά τους ήταν να πάνε να αποθήσουν, να σπρώξουν, αν θέλετε, ένα κομμάτι των κεφαλαίων που ήταν ήδη τοποθετημένα και αυτά που επέλεξαν να σπρώξουν τα κεφάλαια στο τομέα της ενέργειας πρακτικά. Οπότε εμφανίστηκε η πράσινη ψηφιακή μετάβαση σαν ένα ενιαίο πράγμα. Και αυτό υλοποιείται. Αν δείτε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Smart City Marketplace και πόσα όλα αυτά έρχονται και δένουν μεταξύ τους, θα δείτε ότι στην ουσία έρχονται και συνδέουν αυτές τις δύο πλευρές. Έξυπνες πόλεις, πάρα πολλά δεδομένα με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, οι οποίες θα είναι και πράσινες, οι οποίες θα σπρώξουν στην πράσινη τεχνολογία, και γι' αυτό η έξυπνη πόλη συνδέεται με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μείωση της κατανάλωσης νερού, μείωση της κατανάλωσης μετακίνησης. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο μείωση. Γιατί κάθε φορά που μας λένε μείωση της κατανάλωσης μετακίνησης σημαίνει ότι θα μετακινούμαστε λιγότερο. Σημαίνει ότι δεν θα πάρετε αυτοκίνητο. Αν δείτε ποιες είναι οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τώρα, για να πάρεις ένα αυτοκίνητο 20 θες 4 χιλιάρικα. Δεν θα πάρετε. Τα παιδιά που είναι τώρα 12 χρονών είναι ζήτημα αν θα έχουν ποτέ να οδηγήσουν δικό τους αυτοκίνητο. Δεν θα έχουν. Θα μπορούσε να πει κανείς, κύριε παιδιά, τι μας πειράζει εμάς? Εμείς είμαστε κομμουνιστές. Εμείς θέλουμε την κοινωνική μετακίνηση. Μιλάμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε για ένα κεντρικό σύστημα μεταφορών τα οποία θα μπορούν να λύσει τα προβλήματα με καλύτερο τρόπο. Και το λέμε γενικά. Θα μπορούσε να μου αντιτείνει κάποιος ότι ρε φίλε, εσύ τα λες αυτά. Εσύ μας λες, ας πούμε, ότι ο κεντρικός σχεδιασμός θα κάνει διάφορους παπάδες. Τώρα γιατί αντιστέκεσαι? Γιατί δεν σε αρέσει δηλαδή το ότι δεν θα έχεις δικό σου αυτοκίνητο και θα νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο για να κάνεις τη δουλειά σου? Φίλοι και σύντροφοι, ο λόγος είναι απλός. Δύσκολος, αλλά απλός. Ο λόγος που δεν μας αρέσει τώρα είναι γιατί δεν θα έχουμε εμείς τα αυτοκίνητα στην ιδιοκτησία μας και στην εξουσία μας, θα τα έχουμε αυτοί. Η λύση που προτείνουν όλες αυτές οι έξυπνες ψηφιακές και πράσινες λύσεις δεν είναι λύσεις οι οποίες διευρύνουν τις δυνατότητες που έχουμε εμείς να μετακινούμαστε, να ζούμε καλύτερα, να εργαζόμαστε λιγότερο, να παίρνουμε περισσότερα χρήματα και να απολαμβάνουμε περισσότερο κοινωνικό πλούτο. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Μας λένε ότι θα κρατήσουν αυτοί τα αυτοκίνητα στην ιδιοκτησία τους και θα μας λένε πότε και αν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Θα μας λένε πότε και σε τι τιμή θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητα. Με βάση τα δικά τους κριτήρια, με βάση τα δικά τους συμφέροντα,
υλοποιώντας δηλαδή αυτό που ο Μάρξ λέει από το Κομμουνικό Μανιφέστο και επιμένω να το λέω, το πώς θα διατηρήσουν τις σχέσεις ιδιοκτησίας και τις σχέσεις παραγωγής που έχουν ήδη δομήσει από το παρελθόν. Το πρόβλημα δηλαδή που υπάρχει είναι ότι ενώ μερικές φορές ορισμένα μέτρα τα οποία υλοποιούνται τώρα είναι μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιήσει και η εργατική εξουσία, όντως, από το μαζικό εμβολιασμό μέχρι την έξυπνη πόλη, το ζήτημα είναι ίδιο. Αυτοί που τα υλοποιούν τώρα είναι οι αντίπαλοι της εργατικής τάξης. Είναι η ισχυρή μειοψηφία, είναι οι ιδιοκτήτες των μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής και αποφασίζουν πώς θα υλοποιήσουν όλες αυτές τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις προς όφελός τους. Και γι' αυτό το λόγο οι έξυπνοι αισθητήρες νερού δεν θα χρησιμοποιηθούν για να καταργηθεί μόνο η απώλεια νερού από το δίκτυο ίδρευσης. Θα ήταν θετικό πράγμα. Αλλά αν ήταν αυτός ο λόγος, δεν θα χρειάζεται να μπει ένας αισθητήρας μέτρηση νερού σε κάθε κατοικία. Αν ήθελες να μειώσεις απώλειες δικτύου λόγω ταλαντώσεων του ηλεκτρικού δικτύου, δεν θα βάζεις smart counters σε κάθε σπίτι. Θα έβαζε ορισμένου smart counters στο δίκτυο και κυρίως δεν θα βάζει μέσα την πολύ ανώμαλη ενεργειακά αιωλική ενέργεια, η οποία παράγει με λάθος συνημήτων και θέλει τεράστια ποσά ενέργεια για να σταθεροποιήσει το δίκτυο. Όσοι ξέρουν από ηλεκτρική ενέργεια, να πω ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό. Το εργοστάσιο στο Λαύριο ανοίγει μερικές φορές αποκλειστικά και μόνο για να σταθεροποιήσει το δίκτυο, επειδή το κάνουν ασταθές οι πηγές, οι ανεμογεννήτρες στην υπόλοιπη χώρα. Αν ήθελες να λύσεις το πρόβλημα της μετακίνησης, πρώτα θα έφτιαχνες ένα πυκνό δίκτυο δωρεάν ή πολύ φθηνών μέσων μεταφοράς, που θα λειτουργούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν θα σταματάγανε. Και αν το είχες αυτό, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του. Αν δηλαδή είχες ένα δίκτυο όπως έχει το Λονδίνο και το Παρίσι στο κέντρο του, δεν θέλεις αυτοκίνητο, δεν το κάνεις. Είναι βάσανο. Δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρη την τεχνική λύση που λέει να βάλω με ψηφιακό τρόπο το ποιος θα μπορεί να πάει πού, να τον τιμολογήσω και να τον τιμωρήσω. Αν φύγει, δηλαδή μια λύση που λέει ότι αν είσαι φτωχός δεν μπαίνεις στο κέντρο, αν είσαι πλούσιος και είτε έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είτε μπορείς να πληρώσεις τα 5, 10, 50 ευρώ, γιατί δεν θα μείνει στα 5, 10, μπορεί να πάει και στα 50. Εύκολα. Διότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης δουλεύει. Αν θέλεις μια ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά σε μια παραλία, είναι 70 ευρώ. Γιατί είναι 70 ευρώ, γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τα δώσουν τα 70 ευρώ στον καπιταλισμό. Οπότε στην ουσία το σύστημα λέει, το οικονομικό σύστημα, εσείς που δεν έχετε πηγαίνετε την πίσω σειρά ή μην πηγαίνετε και καθόλου. Φυγαίνετε από την παραλία. Και είναι ένας πολύ απλός τρόπος με τον οποίο η χρήση της παραλίας δεν γίνεται από τον πολύ κόσμο και ένας πολύ απλός τρόπος που μέσα από την ψηφιακή πόλη η χρήση της πόλης δεν θα γίνεται πάλι από τον πολύ κόσμο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα τελικά δεν είναι τεχνολογικό και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Όταν θέλουμε να αναλύσουμε το ζήτημα των έξυπνων πόλεων και γι' αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχος ο υπότιτλος, απρόσιτα πολυεργαλεία σε βάρος του λαού, αυτό που να κρατήσουμε είναι ποιος έχει στα χέρια του την υποδομή της σύγχρονης πόλης. Θα μπορούσε να μου πει κάποιος, και έχει σημασία να το πούμε αυτό, ότι δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχει ο δημοκρατισμός των δεδομένων. Όπως ακριβώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκδημοκράτησαν τις επικοινωνίες, το λέω και λίγο αστειευόμενος, έτσι και τα ανοιχτά δεδομένα θα εκδημοκρατήσουν το σχεδιασμό των πόλεων, τη λήψη αποφάσεων, τις δυνατότητες που έχει ο καθένας να πάρει τα δεδομένα και να καταλάβει τι γίνεται, άρα να συμβάλλει. Και θα οδηγήσουν σε μια ανώτερη δημοκρατία. Είναι όμως έτσι. Όπως καταλαβαίνουμε, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, το πράγμα δεν είναι έτσι. Και ο λόγος για τον οποίο δεν είναι έτσι είναι διπλός. Αφενός, τα δεδομένα δεν λένε κάτι αν δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Αν δηλαδή δεν έχει μια ολόκληρη υποδομή από πίσω που μπορεί να τα επεξεργαστεί τα δεδομένα. Και σκεφτείτε λοιπόν, αν όλα τα δεδομένα από το Internet of Things τα πάρετε εσείς, τα πάρει ο καθένας μόνος. Τι θα τα κάνει. Όχι, αν πάρεις δηλαδή terabyte ή δεκάδες petabyte, πόσα είναι non-structured δεδομένα που παράγει μια έξυπνη πόλη. Τι ακριβώς θα τα κάνεις, άντε και στα δίνουν. Τίποτα. Αν τώρα είσαι η Huawei ή η Ericsson που τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα έχει τα δεδομένα τα δίκτυα 5G, κάτι θα τα κάνεις. Γιατί έχεις ένα σύστημα από 5.000 ανθρώπους, μια υποδομή, ερευνητικά προγράμματα, γιατί ακριβώς θα χρησιμοποιήσεις αυτά τα δεδομένα. Άρα η μία πλευρά είναι αυτή. Υπάρχει και μια δεύτερη.
Και αν θέλετε, εδώ είναι μεγάλη απάτη του λεγόμενου κινήματος των ανοιχτών δεδομένων. Δεν είναι όλα τα δεδομένα ανοιχτά. Μας λένε να ανοίξουν τα δεδομένα που παράγει η σύγχρονη πόλη, αλλά εννοούν να ανοίξουν τα δεδομένα που παράγουν οι δημοτικοί αισθητήρες, αυτοί που πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Αλλά μας λένε να γίνει αυτό και την ίδια στιγμή οι μονοπωλιακοί όμιλοι που έχουν εγκαταστήσει μια άλλη υποδομή να κρατήσουν κλειστά τα δικά τους δεδομένα. Μας λένε δηλαδή να δουλέψουμε όλοι για να παράξουμε δεδομένα για αυτούς. Και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Μας έβαλαν εντός εισαγωγικών, δεν το έκανε κανείς σχεδιασμένα, προέκυψε να γράφουμε τόνους από πράγματα από τη Wikipedia μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να εκπαιδευτεί το ChatGPT και τα άλλα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Και το σύστημα αυτό είναι γνωστό. Λένε ότι αν δεν ξέρεις ποιος πληρώνει πραγματικά μια υπηρεσία στο διαδίκτυο, εσύ είσαι η υπηρεσία. Τα δικά σου δεδομένα είναι τελικά αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται και στην ουσία αυτό που σου δίνουν τάχα δωρεάν, στο δίνουν για να εκπαιδεύεις ένα σύστημα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το ίδιο γίνεται και με τα ανοιχτά δεδομένα. Θα ήταν ανοιχτά δεδομένα, ήταν όλα ανοιχτά, όλα τα δεδομένα. Αλλά κανείς δεν συζητάει γι' αυτό. Κανείς δεν συζητάει γενικά για να ανοίξει όλη η επιστημονική γνώση, όλες οι πατέντες, όλο το know-how, όλα τα δεδομένα. Όλοι αυτοί που μιλάνε για ανοιχτά δεδομένα, για ανοιχτό λογισμικό, για ανοιχτό οτιδήποτε, λένε να ανοίξει ένα κομμάτι, δηλαδή κάντε εσείς δουλειά η οποία είναι όλη η λάτζα, είναι αν θέλετε σε αντιστοιχεία με αυτό που έλεγε ο συντρόφος ο Κώστας με τις δημόσιες υποδομές, πάρει ο Δήμος ακριβές υποδομές και να τις διαχειρίζει ο Δήμος και να κρατήσει ο ιδιώτης τις υποδομές που είναι πιο προσοδοφόρες. Και είναι μια γνωστή μόντα. Και αυτή η πλευρά, αν θέλετε, είναι και η πλευρά που εξηγεί και το κόστος που λέγαμε νωρίτερα της έξυπνης πόλης. Γιατί τι μας λένε, όχι μόνο μας λένε ότι θα φτιάξουμε μια υποδομή στην οποία θα μας φωτογραφίσουν απολύτως, θα δώσουμε όλα τα δεδομένα μας, θα μας μετράνε συνέχεια για να υλοποιήσουν τον δικό τους σχεδιασμό, ο οποίος είναι πολυπλόκαμος, αλλά μας λένε να πληρώσουμε και για την υποδομή αυτή. Ποιος πληρώνει τις υποδομές της έξυπνης πόλης και από ποια κονδύλια. Αν λοιπόν τα συνοψίσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, θα δούμε ότι και το παράδειγμα των έξυπνων πόλεων τελικά έρχεται και φωτίζει την ουσία αυτού που συζητάμε για τη σχέση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και στην εξέλιξή του και στις σχέσεις παραγωγής από την άλλη. Αυτό που φωτογραφίζει η έξυπνη πόλη είναι πόσες σχέσεις παραγωγής έρχονται και υποτάσσουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Πώς δηλαδή ο καπιταλισμός, η ανάγκη του για αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, ο χωρισμός σε πλούσιους και φτωχούς ή πιο σωστά στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που εργάζεται, μοχθεί και παράγει και στην αστική τάξη που έχει την εξουσία, κυριαρχεί πάνω στην παραγωγή και αποφασίζει τι θα γίνει, μετουσιώνεται και στις παραγωγές και στις υποδομές της έξυπνης πόλης και χρησιμοποιεί τις υποδομές της έξυπνης πόλης. Γιατί φυσικά εμείς δεν είμαστε τεχνοφοβικοί, δεν φοβόμαστε την ψηφιακή τεχνολογία, την αγαπάμε. Ξέρουμε τις τεράστιες δυνατότητες που θα δώσει μια τέτοια υποδομή. Ξέρουμε τη δυνατότητα που υπάρχει αν έχεις μια τόσο μεγάλη αναλυτική χαρτογράφηση της κοινωνίας, να καταλάβεις τι κάνει πολύ γρήγορα. Ξέρουμε δηλαδή ότι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, όταν υπάρχει μια υποδομή έξυπνης πόλης που πιάνει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, μπορεί να ελέγξει όπως σωστά υπόθηκε όλα τα εργοστάσια τι ακριβώς κάνουν, αλλά μπορεί να προβλέψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια και ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες. Φανταστείτε μια κοινωνία η οποία ήξερε ότι θέλετε να πάτε σε ένα μαγαζί με τους φίλους σας και μπορούσε να διευθετήσει την κίνηση με κατάλληλο τρόπο, να εργάζονται περισσότεροι εκείνη τη μέρα, να έχει περισσότερα αναψυκτικά, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Ή μια κοινωνία η οποία θα μπορούσε με έναν έξυπνο τρόπο να καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες κατανάλωσης την επόμενη εβδομάδα και πώς πρέπει να αλλάξουμε τώρα το παραγωγικό μοντέλο. Θέλουμε παραπάνω γιαούρτι, παραπάνω γάλα. Ελαχιστοποιώντας τις απώλειες τροφίμων, αυξάνοντας την ποιότητα και πάει λέγοντας. Και οι σκέψεις, οι πιθανές δυνατότητες που θα έχει μια τέτοια ψηφιακή υποδομή, μια υποδομή καταγραφής του συνόλου, αν θέλετε, των αναγκών και των διαθέσεων, είναι τεράστιες. Είναι τόσο μεγάλες που κυριολεκτικά αυτές οι δυνατότητες ασφικτιούν από τον κατακαιρματισμό που φέρνει η εξουσία του κεφαλαίου. Γιατί κοιτάξτε, το κεφάλαιο δεν μπορεί να κάνει κεντρικό σχεδιασμό. Δεν μπορεί να κάνει κεντρικό σχεδιασμό γιατί υπάρχουν διαφορετικά μονοπόλια που τσακώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα έχει τα δεδομένα, ποιος θα έχει ποια δεδομένα, ποιος θα βάλει τους αισθητήρες, ποιος θα τους κατασκευάσει.
Αυτό από μόνο του, φράση. Κόβει τη δυνατότητα, την πραγματική δυνατότητα που υπάρχει να υλοποιηθεί το σύνολο των όλων των διαθέσιμων αυτών σκέψεων που θα μπορούσαμε να έχουμε και να τις κάνουμε για το πώς αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη μέρα. Άρα το φρενάρισμα των παραγωγικών δυνάμεων και η αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που επιτάσσει η σύγχρονη κοινωνική παραγωγή, μια ολόπλευρη και πλήρη κοινωνικοποίηση της παραγωγής απέναντι στην κυριαρχία του κεφαλαίου και στον κατακαιρματισμό που φέρνει η κυριαρχία του κεφαλαίου σε ξεχωριστά μονοπόλια, όχι απλά υπάρχει σήμερα, αλλά είναι πολλαπλασιασμένη. Αν σε αυτό συνδυάσουμε το γεγονός ότι το κεφάλαιο σήμερα αξιοποιεί, προωθεί και σχεδιάζει αυτές τις υποδομές με κριτήριο τη δική του κερδοφορία, βλέπουμε το πρόβλημα. Και βλέπουμε τελικά πώς οι ψηφιακές πόλεις και η ψηφιακή μετάβαση στο σύνολό της φωνάζει για την ανάγκη του σοσιαλισμού. Αν το σκεφτείτε, η ψηφιακή πόλη φωτογραφίζει μια σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτό φωτογραφίζει. Μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι πλέον είναι πάρα πολύ συνδεδεμένοι μεταξύ τους, παράγουν όλοι μαζί, αποφασίζουν όλοι μαζί. Οι δυνατότητες που έχει να υλοποιηθεί μια τέτοια ειδική μας λύση είναι πολλαπλάσιες. Σωστά υπόθηκε, για να μην είμαστε πάλι τεχνολάγνοι από την άλλη, ότι το πρόβλημα ποτέ δεν ήταν τεχνολογικό. Η Μπολσεβίκη, η Σοβιετική εξουσία, έλυσε μια τεράστια σειρά από προβλήματα με ισχνές τεχνολογικές δυνατότητες. Ακριβώς επειδή αναδιοργάνωσε τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, εκπαίδευσε τους ανθρώπους με κατάλληλο τρόπο και προχώρησε και έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα τα οποία κόλλησαν μόνο και μόνο επειδή κέρδισαν αυτοί που θέλουν να γυρίσουν στην αγορά στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και αν θέλετε να εμπνευστούμε, αν αυτοί με τα τεχνολογικά εργαλεία του παρελθόντος μπορούσαν να λύσουν τόσο πετυχημένα τα προβλήματα του σοσιαλισμού, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, που πλέον η ίδια η τεχνολογική παραγωγή, οι ίδιες παραγωγικές δυνάμεις φωνάζουν για την ανάγκη του σοσιαλισμού. Αν λοιπόν φωτογραφίζει κάτι η ανάπτυξη σήμερα, δεν είναι ότι η τεχνολογία θα μας λύσει το πρόβλημα. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι ότι η τεχνολογία φωνάζει για την ανάγκη πολιτικής λύσης του προβλήματος. Η τεχνολογία πλέον φωνάζει και μας λέει, λέει στους ανθρώπους, στην ανθρώπινη κοινωνία, τι ακριβώς περιμένετε. Έχει έρθει πλέον διάφανα η ώρα, περίτρανα η ώρα, όπου οι πολλοί δεν χρειάζονται καθόλου τους λίγους. Έχει έρθει πλέον με ένα πολύ πασίδηλο τρόπο, ξημερώνει μια μέρα που η κοινωνικοποιημένη παραγωγή δεν είναι πρώτο πυλόν, είναι εδώ. Και πλέον στενάζει κάτω από το ζυγό των μονοπωλίων, ένα ζυγό των μονοπωλίων που χρησιμοποιεί πλευρές αυτής της διαδικασίας για να καθυποτάξει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους. Και αν θέλετε, αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε πώς τον 21ο αιώνα θα αξιοποιήσουμε και τις νέες παραγωγικές δυνατότητες, πατώντας πάνω στην πολύ στερεή βάση, πάνω στην ουσία που έχουμε δομήσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πάνω στα τεράστια διδάγματα, το πώς άλλαξε η ανθρώπινη κοινωνία με τον σοσιαλισμό, για να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Γιατί βεβαίως, αν κάτι μας δείχνει όλη η συζήτηση που κάνουμε τώρα, είναι ότι η αλλαγή στο επίπεδο της εξουσίας θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις στο επίπεδο των παραγωγικών δυνατοτήτων. Αν κάτι στο μπορούμε να συμφωνήσουμε μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, είναι ότι ενώ οι ψηφιακές πόλεις στον καπιταλισμό θα είναι ψηφιακές φυλακές, όπου οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν ακόμα περισσότερο, οι ίδιες ψηφιακές πόλεις φωνάζουν για την ανάγκη σοσιαλισμού, για ένα νέο κοινωνικό, για ένα ριζικά διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό σύστημα της εργατικής εξουσίας, στο οποίο αυτές οι ψηφιακές υποδομές κυριολεκτικά θα μπορούν να λύσουν μία σειρά από προβλήματα. Και αν θέλετε, το καθήκον το οποίο μπαίνει μπροστά μας είναι ακριβώς αυτό. Πώς θα βοηθήσουμε να φωτίσουμε αυτή την πλευρά. Πώς θα εξηγήσουμε. Πώς θα ζυμώσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις πλευρές. Πώς θα τις εξηγήσουμε σε άλλες πλευρές, σε άλλα τμήματα των εργαζόμενων που ακόμα δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να καταλαβαίνουν τη σχέση παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής. Και βεβαίως, οι εκλογές που έχουμε το επόμενο διάστημα είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία όχι να λύσουμε τέτοια προβλήματα σε μικρή κλίμακα, δεν μπορούμε να λυθούν φυσικά, αλλά να ισχυροποιήσουμε τις αιστείες αντίστασης, να ισχυροποιήσουμε τους αγωνιστές, τους πρωτοπόρους, αυτούς οι οποίοι προσπαθούν μέσα σε αυτή τη στιγμή πραγματικότητα να βάλουν αναχώματα, λύνουν τέτοια προβλήματα. Τους αγωνιστές της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρεια.
και πώς την επόμενη μέρα, μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, θα δούμε και τις ευρωεκλογές. Και πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη μοναδική φωνή στην πραγματικότητα μέσα και στο Ευρωκοινοβούλιο που λέει αυτά τα πράγματα, να ενισχύσουμε τις δικές μας δυνάμεις που επιτρέπουν να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Και το λέω γιατί ο Κώστας δεν είχε έρθει, είχαμε μια συζήτηση στην αρχή για τις δυνατότητες που δίνει το Ευρωκοινοβούλιο. Και να μια τέτοια δυνατότητα, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ, η οποία είναι και πρωτοποριακή. Αλλά τελειώνω με αυτό, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Δεν είναι μόνο οι έξινες πόλεις. Είναι πώς θα αντισταθούμε σε μια σκέψη που έρχεται από την αστική τάξη, από το σύστημα, που λέει ότι η λύση των προβλημάτων είναι τεχνολογική. Και πώς αυτή τη σκέψη θα προτάξουμε δύο αντίθετες σκέψεις. Ένα, ότι όσο έρχεται εσείς στην εξουσία, η τεχνολογία θα έρχεται και θα επιδεινώνει την κατάσταση στον εργαζόμενο και έχουμε βάλει πολλές τέτοιες πλευρές. Και δύο, δεν είναι η τεχνολογία η οποία χρειάζεται για να λύσει το πρόβλημα, είναι να φύγετε εσείς. Και εμείς θα σας διώξουμε.